Καλή νύχτα, πάω να ξεχωρίσω την κορμάρα μου. Γεια σας, εγγονάκια μου. Γεια σας, παιδιά, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό βίντεο, γιατί τα πήρα στην κράνα. Είπα, όχι, enough is enough, λέω ως εδώ και μην παρέκει. Έξαλλος χωρίς λόγο και αιτία. Παιδιά, βλέπετε ότι γίνεται ένας χαμός στο YouTube με τα Jumbo Haul. Όλοι κάνουν Jumbo Haul, δεν μπορώ άλλο Jumbo Haul και εγώ κάνω Jumbo Haul και θα κάνω κι άλλα. Αλλά είπα, γιατί να κάνω Jumbo Haul και να μην κάνω Μουστάκας Haul. Γιατί να τον αφήσουμε τον κύριο Μουστάκα παραπονεμένο. Έτσι κι εγώ πήγα, αγόρασα διάφορα πραγματάκια. Επειδή όμως ο Μουστάκας πιο πολύ έχει παιχνίδια, βασικά έχει μόνο παιχνίδια, ενώ το Jumbo έχει από όλες τις κατηγορίες, σε αυτό το βίντεο θα έχουμε παιχνίδια. Μόνο παιχνίδια! Και έχω να σας πω ότι ό,τι περιέχει αυτή η σακούλα, επειδή δεν τα χρειάζομαι εγώ, θα σας τα κάνω giveaway. Ένας τυχερός θα τα κερδίσει όλα αυτά εδώ μέσα, είναι αξίας 100 ευρώ. Οπότε πριν σας τα δείξω, κάντε like στο βίντεο, αφήστε σχόλιο από κάτω, γράψτε συμμετέχω ό,τι θέλετε τέλος πάντων, και subscribe στο κανάλι μου και αυτομάτως θα πάρετε μέρος. Ένας τυχερός θα τα κερδίσει όλα αυτά. Πάμε να δούμε τι καλούδια πήρα από τον κύριο Μουστάκα. Στάκα. Στόκος. Πάμε. Ο Νανάς, έχω να σου πω, μου ξεκόλλησε από το background. Γι' αυτό βρίσκεται εδώ. Τον κόλλησα με κόλλα, αλλά τη ζέστα έπεσε. Τι καλό έχουμε σε αυτήν τη σακούλα. Για να δω και με τι θα ξεκινήσει. Τέλειο. Τέλειο, σας λέω. Τέλειο. Χαμός. Ας τη βάλω κάτω και ας διαλέγω στην τέχη. Ναι, στην τέχη. Τι έπιασα. Για αρχή έχουμε ένα mystery bag, mini bag, το οποίο είναι Cry Babies, αυτό εδώ πέρα. Σίγουρα θα τα ξέρετε, είναι αυτά τα μπρελόκ, αλλά είναι στη τύχη, είναι random, δεν ξέρουμε τι θα πετύχουμε. Λογικά θα πετύχουμε κάποιο από αυτά εδώ πίσω, τα μωράκια. Είναι για συλλέκτες το συγκεκριμένο και έχουν, λέει, με glitter και λάμψη. Είναι μπρελόκ, αλλά λέγονται κλαψουλίνια στα ελληνικά. Τέλειο, Cry Babies, κλαψουλίνια. Λοιπόν, τι είχαμε? Το γαλάζιο, αυτό εδώ πέρα, δεν ξέρω αν έχει όνομα. Είναι cute, όντως είναι πάρα πολύ cute. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο ακριβά αυτά εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άντε να δεχτώ επειδή είναι για συλλέκτες. Και έχει και το εργαλείο που το βάζεις εδώ πέρα για να το κρεμάσεις σαν μπρελόκ. Εμείς κερδίσαμε την κόρη. Η κόρη είναι αυτή εδώ πέρα. Γεια σου, κόρη, τι κάνεις? Και εδώ σου δείχνει όλα αυτά που μπορείς να συλλέξεις εδώ πέρα. Και εδώ πάνω-πάνω, που είναι εδώ, σου λέει ότι αυτό είναι το πιο σπάνιο για να πετύχεις. Μάλιστα. Ας πιάσουμε άλλο ένα μικρούλι, μετά τα μεγάλα, τα καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε βραχιολάκια Lego. Δεν το ξέρω τι υπήρχανε. Λέγονται, πώς λέγονται, Dodge Star Light. Α, και έχει δύο βλέπω εδώ. Τι είναι, δεν ξέρω καν. Είναι αυτά εδώ πέρα πάντως. Έχει δύο μέσα. Έχει ένα μοβ και ένα ωραίο πράσινο, έτσι περίεργο. Για να τα ανοίξουμε να δούμε τι στα κομμάτια είναι αυτό το πράγμα. Α, τώρα κατάλαβα τι είναι. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Τι έχουν βγάλει αυτοί οι Lego, δηλαδή. Lego Playmobil, το έχουν πάει σε άλλο level. Λοιπόν, έχει τα βραχιολάκια όπως βλέπετε εδώ πέρα. Είναι λαστιχένια και σου έχει σε άλλο ένα σακουλάκι. Στην ουσία είναι χάντρες και καλά, τα οποία τα κουμπώνεις επάνω στο βραχιολάκι. Ας κουμπώσουμε 2-3 να δούμε πώς θα είναι. Έτσι τα κουμπώνεις επάνω. Τίκι, τίκι. Και βγάζεις ένα ωραίο σχήμα. Ό,τι σχέδιο θέλεις. Έτσι γίνεται, στο περίπου τέλος πάντων. Και το κουμπώνεις στο χέρι. Δεν είναι άσχημα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα περίμενα πολύ πιο χάλια, αλλά έλα, χριστιανό μου. Να τα, δεν είναι κακά. Ωραία είναι. Μ' αρέσουνε. Πλάκα έχουνε. Οπότε αυτό είναι το επόμενο παιχνιδάκι. Ωραία χρώμα. Μ' αρέσουν τα χρώματα που έχει. Πολύ ιδιαίτερα. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα. Που αυτό, παιδιά, ήθελα να το πάρω πάρα πολύ. Ήθελα βασικά να το δοκιμάσουμε τέλος πάντων μαζί. Είναι το Kinetic Sand. Είναι η κινούμενη άμμος. Στην οποία τι κάνεις, είναι αυτά τα satisfying video που κόβουν την άμμο. Τη στείνεις και ξαναδένει μαζί, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Έχει διάφορα εδώ πέρα οδηγίες, τι μπορείς να κάνεις. Πυργάκια, κουτάκια, μπαλάκια και ό,τι άλλο θέλεις. Οπότε ας φτιάξουμε μερικά και να αρχίσουμε να το κόβουμε, να δούμε αν όντως είναι τόσο satisfying όσο στα βίντεο που βλέπουμε. Έχει τρία μέσα, τρία διαφορετικά χρώματα με άμμο. Έχει κίτρινη, μπλε και κόκκινη. Και όλα τα υπόλοιπα είναι εξαρτήματα, στα οποία μπορείς να φτιάξεις διάφορα σχέδια. Αυτά εδώ πέρα έχει. Και έχει αυτό το οποίο κόβεις που σας έλεγα πριν. Οπότε για να ανοίξουμε, ποιο χρώμα θέλουμε, να ανοίξουμε το κίτρινο. Μας αρέσει το κίτρινο. Α, είναι ωραίο κίτρινο, μουσταρδί κίτρινάκι. Για να δούμε. Απ, βγήκε και σε σχέδιο όπως είναι αυτό εδώ πέρα. Ωραία, παίρνουμε τώρα αυτό εδώ το εργαλείο για να αρχίσουμε να κόβουμε. Για να δούμε.
παιδιά, είναι όντως satisfying, είναι τέλειο. Κάνει και τέλειο ήχο. Παιδιά, είναι τέλειο. Ζω. Μήπως αυτό να μην το κάνω και εγώ να το πατήσω. Ζω. Τέλειο. Τέλειο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ εθιστικό. Και μετά πώς το ξανενώνεις, το πιάνεις και το κολλάς. Ναι, παιδιά, έγινε σαν... Ναι, ξανά έγινε πλαστέλι. Τέλειο. Είναι τέλειο. Αλλά γίνεσαι λίγο χάλια, έτσι είναι η αλήθεια. Ας κάνουμε και ένα κόκκινο, γιατί φαίνεται... Α, το κόκκινο είναι πολύ ωραίο. Για να δούμε και το κόκκινο, το κόψουμε. Βγαίνει. Οπ, απ, αυτό διαλύθηκε. Δεν μας πειράζει. Α, κοιτάξτε πώς πάει. Έτοιμο να πέσει είναι. Ας σε κόψω όμως εγώ. Κόβω. Νομίζω ότι είναι από τα πιο ωραία παιχνίδια που είναι για μικρούς για μεγάλους. Είναι πάρα πολύ εθιστικό και πάρα πολύ χαλαρωτικό. Το καλύτερο ever. Για να συνεχίσουμε με ένα μικρούλι παιχνιδάκι. Έχω εδώ πέρα Lego mini figures. Figures, φιγούρες τέλος πάντων. Αλλά είναι Lego Harry Potter. Δεν το ξέρα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα. Και είναι και αυτό τυχερό. Τι θα σου τύχει. Αυτές εδώ είναι οι φιγούρες. Κάποια από αυτά θα τύχουμε εδώ πέρα. Εγώ θέλω να τύχουμε την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Παιδιά, έχει την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Δεν το πιστεύω. Και είναι η μυρτιά που κλαίει. Τα έχει όλα. Τέλειο. Λοιπόν, για να δούμε τι καλό έχει μέσα. Και έχουμε Lego. Τι είναι αυτό. Αχ, πρέπει να το συναρμολογήσω. Θα μου φύγει η πίστη. Τι είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είσαι εσύ, κύριο. Δεν το ξέρω. Τι είναι αυτό. Κάτι αυτιά. Ωμέγα, what is this? A few moments later. Το έφτιαξα. Τα κατάφερα. Λοιπόν, και είναι τώρα, μάλλον πρέπει να είναι τοξωτικό, που πρέπει να ήταν στο θησαυροφυλάκιο. Κάποιος τέτοιος είναι. Αυτός πρέπει να δεις, μάμε καν το όνομά του, θα με βρεις τώρα, Κώστας, τέλος πάντων. Είναι αυτό το ξωτικό. Ωραίο είναι, πλάκα έχει, ωραίο να το κάνει συλλογή. Είναι ιδιαίτερο θα έλεγα. Δείτε τα και τα υπόλοιπα που μπορεί να κερδίσεις. Είναι αυτά εδώ πέρα. Σίγουρα θα έχει κι άλλα, φαντάζομαι. Και εδώ πίσω έχει τις οδηγίες. Ωραίο ήταν, εντάξει, θα μπορούσαμε να τύχουμε κάτι καλύτερο βέβαια. Αλλά οκ, δεν βαριέσαι. Για να πάμε σε κάτι μεγάλο. Το οποίο είναι ένα επιτραπέζιο που βρήκα. Παιδιά, αυτό το επιτραπέζιο το πήρα για έναν συγκεκριμένο λόγο. Θα δείτε γιατί. Γιατί λέγεται η λιχούδα γιαγιά. Και είναι και καλά μια γιαγιά εδώ πέρα που τη βάζει λιχουδιές στο στόμα και μέχρι να το κλείσει, όταν το κλείσει τέλος πάντων χάνει. Θα τα ανοίξουμε να δούμε λίγο πώς είναι, γιατί έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς κλείνει το στόμα της. Γιατί είναι και φαφούτο, φοράει μασέλα και καλά. Iconic. Νάτι η γιαγιά η λιχούδα και τι κάνεις. Την ξαπλώνεις πίσω. Κοιτάξτε και τα μάτια της αλλά. Και κοιμάται και καλά στην πολυθρόνα της γιαγιάς. Τέλειο. Και μετά γυρίζεις αυτόν εδώ πέρα τον τροχό. Και ό,τι σου τύχει, τις βάζεις. Ας πούμε, σου λέει 2 ας πούμε γλυκά και 3 γλυκά κτλ. Και τα βάζεις εδώ πάνω, τα κουμπάς και πατάς μετά το κουμπί. Οπότε βάζουμε, ας πούμε, εμείς ένα τέτοιο, άλλο ένα τέτοιο και πατάμε το κουμπί. Τίποτα. Άλλο ένα τέτοιο, πατάμε το κουμπί. Τίποτα. 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 Oh! Τίποτα. Oh! Oh my god! Ξύπνησε η λιχούδα! Τέλεια, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα παιχνίδια. Τα σκέφτονται, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει το πάει για ύπνο, δείτε εδώ. Καληνύχτα, πάω να ξεχωρίσω την κορμάρα μου, για σεγονάκια μου. Καλημέρα! Τέλειο παιδιά, τέλειο το παιχνίδι αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό που ενθουσιάζομαι ακόμα με τέτοια πράγματα. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με μένα. Πάμε σε ένα μικρούλι το οποίο είναι... Τι είναι, α, έχουμε Playmobil εδώ πέρα, έχουμε... Ever Dreamers Playmobil είναι αυτές εδώ οι πριγκίπισσες της Playmobil και εννοείται και αυτό είναι τυχερό ότι θα σου τύχει. Θα μας τύχει μία από αυτές εδώ τις κοπελίτσες της πριγκίπισσες. Θέλω να μου τύχει εμένα αυτή από το καρναβάλι. Αυτή μου αρέσει που βλέπω στη φωτογραφία. Αλλά για να δούμε τι θα δούμε. Κοιτάξτε πόσο περίεργο σακουλάκι έχει. Σα σκουπιδιών είναι. Δεν τύχαμε την καρναβάλι. Τύχαμε όμως την Ινδιάνα με την κιθάρα. Βασικά δεν είναι Ινδιάνα. Είναι χίπισσα τώρα που την ξαναβλέπω. Είναι αυτή εδώ πέρα, κρατάει και κιθάρα, αλλά κρατάει και ντέφι. Θέλω όμως να δείτε τη λεπτομέρεια στο μαλλί, που είναι ροζ και έχει και μπροστά τούφα, τη βλέπετε. Ναι, γιατί έχει και τα σηματάκια εδώ, το σήμα της ειρήνης, οπότε είναι η θεία μου η χίπισσα το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Και πάμε και στο τελευταίο που εννοείται όπως πάντα το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Κατ' εμέ το καλύτερο γιατί είναι και το... πιο αγαπημένο μου παιδικό από όλα που έβλεπα μικρός. Κοιτάξτε τι βρήκα και πήρα. Είστε φαν του Σκουμπιντού? Γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν.
βρήκα το βανάκι που έχουνε, το The Mystery Machine. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, αλλά κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Ανά τι κάνει, το δείχνει πίσω. Ανοίγει όλο το φορτηγάκι, όπως βλέπετε εδώ πίσω. Και έχει διάφορα εργαλεία και καλά για να λύνουν τα μυστήρια. Έχει και το Scooby-Doo, έχει και το Shaggy. Πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε πώς είναι, αλλά και σαν διακοσμητικό και μόνο έτσι είναι τέλειο. Για να δούμε πώς ανοίγει. Δεν έχω καταλάβει καν πώς ανοίγει. Είναι λίγο περίεργο το συγκεκριμένο. Αλλά αυτό είναι το μυστήριο. A few moments later. Το βρήκα! Τα κατάφερα! Λοιπόν, ανοίγει πρώτα το καπάκι από πάνω. Έτσι. Μετά το πίσω, το προπαγκάζ. Και μετά ανοίγει και το άλλο το καπάκι εδώ. Εν τω μεταξύ δεν έχει το σκουπ μέσα, έχει μόνο το σάκι. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, σου λέει ότι μπορείς να μπεις μέσα στο site που έχουν φτιάξει εδώ πέρα για να βρεις exclusive υλικό. Και φαντάζομαι θα σου βάζει κάποιες δοκιμασίες αν θέλεις να παίξεις κτλ. Εντάξει, παιδιά, είναι τέλειο νομίζω. Γιατί ξανακλίνει κιόλας, το ξανακλείσουμε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο και για διακοσμητικό νομίζω. Είναι super. Και βάλει και το σάκι μέσα. Και έτοιμο. Το The Mystery Machine. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το Μουστάκα Σχολ. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο giveaway που σας κάνω δώρο όλα αυτά εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν τα χρειάζομαι. Και αυτό το θέλω, αλλά δικό σας, δικό σας. Λοιπόν, κάντε like στο βίντεο, αφήστε σχόλιο από κάτω ό,τι θέλετε και subscribe στο κανάλι μου. Και ένας τυχερός θα τα κερδίσει. Αυτά από μένα, παιδιά. Από μένα και το The Mystery Machine. Σας φιλούμε, σας χαιρετούμε και. Σκουμπι, σκουμπι, ντου! Get the point, get the place, get the point, get the point, get the place, get the point, get the point.